Κύριε Λάμπρου, διπλή γιορτή σήμερα, χριστιανική και εθνική. Σήμερα είδατε τα νιάτα της Ερμιονίδας να κάνουν παρέλαση για να τιμήσουμε τους αγώνες και τις θυσίες των ηρώων μας, χάρη στο οποίο σήμερα είμαστε ελεύθεροι. Το σχόλιο σας καταρχάς. Σήμερα είναι μια σημαντική γιορτή για όλη την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Είναι η δική μας γιορτή. Πράγματι, νιώθουμε περηφάνεια γιατί οι μαθητές του Δήμου μας, με την παρέλασή τους και με τη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, μας έδωσαν το μήνυμα ότι οι Έλληνες και η Ελλάδα και ο ελληνισμός πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι και να έχουν πάντα εθνική συνείδηση και να διεκδικούν τα δίκαια της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και με δημιουργία και βεβαίως να δώσουμε όλη μια δυνατή, αν θέλετε, προσπάθεια για να φύγουμε και από το φαύλο κύκλο της κρίσης που τόσα χρόνια μας έχει ταλαιπωρήσει. Κύριε Λάμπρου, σε 1,5-2 μήνες είναι οι εκλογές. Οι πολίτες της Ερμιονίδας θα προσέλθουν στην κάλπη για να αναδείξουν τον νέο δήμαρχο και την καινούργια δημοτική αρχή. Είπατε πριν από λίγο για ενότητα. Βλέπετε αυτή την ενότητα να υπάρχει σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Γιατί το λέω αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και επόμενη μέρα στο Δήμο, αφού τελειώσουν οι εκλογές. Κοίτατε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Ενότητα θα εξασφαλιστεί. Ο νέος νόμος που έχει ψηφιστεί, ο νόμος Κλεισθένη, δίνει τη δυνατότητα πλέον με την απλή αναλογική οι παρατάξεις να συνεργαστούν. Εγώ έχω καταθέσει μια συλλογική πρόταση πώς ουσιαστικά θα πετύχουμε αυτή την ενότητα, τη συλλογικότητα, και εγώ μιλάω για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, για μια συλλογική διακυβέρνηση στο επίπεδο Δήμου. Επιγραμματικά θα σας πω ότι η προτάση μου είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η ώρα του Δημάρχου που θα έχει το Δήμαρχος να απαντάει σε επίκαιες ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και των Δημοτών. Έχω μιλήσει ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των κοινοτήτων. Έχω μιλήσει επίσης ότι πρέπει απαραίτητα να υπάρξουν δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε τη λειτουργία σε ομάδες, σε δημότες, αλλά και οι επιτροπές του Δήμου να λειτουργούν συλλογικά με προγραμματισμό και απολογισμό, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή συλλογικότητα. Κύριε Λάμπρο, το 2010 η πολιτεία κατάργησε τον Καποδίστρια, έφερε τον Καλλικράτη. Μετά από 9 χρόνια, και αφού όλοι είδαμε πόσο ωφέλησε, εντός εισαγωγικών, χαριτολογώντας το λέω, ο Καλλικράτης την τοπική αυτοδιοίκηση, φέρνει τώρα τον Κλεισθένη. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι, εάν βλέπετε ότι ο Κλεισθένης μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα σε σχέση με τον Καλλικράτη, και κατά πόσον ένα αιρετό πρόσωπο όπως εσείς, που διεκδικείτε την ψήφο των δημοτών, δείχνει εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτος, το οποίο είναι μπάχαλος, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Ακούστε να σας πω κάτι. Υπάρχει πάντοτε, οι νόμοι εκφράζουν τη βούληση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής δύναμης. Άρα λοιπόν, κάποτε ήρθε ο Καποδίστριας. Δηλαδή, σαν μια πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης και της πλειοψηφίας της Βουλής. Στη συνέχεια ήρθε ο Καλλικράτης, τώρα ήρθε ο Κλεισθένης. Πράγματι, για τον Κλεισθένη μπορώ να πω ότι έχω πει ότι υπάρχουν πολλά θετικά σημεία και πολλά αρνητικά. Υπάρχει ο φόβος της μη λήψης αποφάσεων, της ακυβερνησίας, που πραγματικά τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης το έχουν πει. Από την άλλη πλευρά όμως, φεύγουμε από ένα μοντέλο, αν θέλετε, μιας ομάδας που είναι δίπλα στον Δήμαρχο και δεν αφορά το Δήμο μας, αφορά όλους τους Δημάρχους, και πάμε σε ένα νέο μοντέλο συλλογικής διακυβέρνησης, που για μένα είναι αυτό, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, μπορούν να τον υπηρετήσουν. Γιατί δεν είναι μόνο οι θεσμοί, είναι και οι άνθρωποι. Επειδή είχα την τιμή, αν θέλετε, και τη συγκυρία και στο, να συμμετέχω και να υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση 20 χρόνια, και να ήμουν και στην φάση της μεταρρύθμισης του Καποδίστρου Καλλικράτη, κάθε νομοσχέδιο έχει θετικά σημεία. Είχε θετικά σημεία. Το θέμα όμως, για να εφαρμοστούν αυτά τα θετικά σημεία, πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι άνθρωποι που θα βρουν τα κατάλληλα τα θετικά σημεία για να μπουν μπροστά, για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Άρα και ο Κλεισθένης έχει θετικά, φτάνει να αναδειχτούν. Κύριε Λάμπρου, σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά σε όλους.